Κεραμέως. Θα πάμε να την συναντήσουμε. Την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Κεραμέως, και υποψήφια, να τα λέμε, στη Β1, στη βόρεια της Αθήνας. Στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα, να τα λέμε, παιδιά, διότι. Ναι. Ο καιρός έφτασε. Μου επιτρέπετε μια πρόταση εισαγωγική για αυτό που άκουσα μόλις τώρα που είπα τον κύριο Ηλιόπουλο? Ναι, βεβαίως. Θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς με αυτό. Όχι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς, διότι είπε. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με τα βιντεάκια που κάνουν για την παιδεία κλπ. Και λέω, και ρώτησα εγώ, ότι αυτή είναι η εικόνα που έχετε για την παιδεία. Και είπε ότι η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση εξασφαλίζουν πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, όχι μόνο με τη βάση του 10, αλλά και με την αναγνώριση πτυχίου που πάνε μετά στα κολέγια. Πώς είναι δυνατόν να τα αναγνωρίζουν τα ίδια πτυχία όταν κόβουν τα παιδιά από τη δημόσια εκπαίδευση? Λοιπόν, πού να πρώτο ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το σποτάκι που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη διαφήμιση γιατί πρέπει να ψηφίσει κανείς Νέα Δημοκρατία. Τι είπε ανάμεσα σε άλλα? Ότι θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα μπαίνουν όλα τα παιδιά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα μπαίνουν, προσέξτε, με το σύστημα Τσίπρα υπάρχει παιδί που μπήκε με 0,6 στα 20. Και θα μου πείτε, τι σε πειράζει αυτό? Γιατί πειράζει να μπαίνει κάποιος με 1 στα 20? Ας πω τι πειράζει, για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί κοροϊδεύουμε αυτό το παιδί. Ένα παιδί που μπαίνει με 0,6 στα 20 θα μπορέσει να φοιτήσει και να αποφοιτήσει? Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως όχι. Άρα τον έχουμε οδηγήσει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι αδιέξοδος. Μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει τα παιδιά να έχουν προοπτική, να έχουν διέξοδο, να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που τον ένοιαζε είναι να τάζει σε όλους τους λαγούς με πετραχίλια για να παίρνει ψήφους, αδιαφορώντας για το αν τα παιδιά θα μπορέσουν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν. Αυτή είναι η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερος λόγος, για να αναβαθμιστούν συνολικά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τρίτος λόγος. Για όλους τους ακροατές σας που μας ακούν, που είναι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι πληρώνουν κάθε χρόνο σημαντικά χρήματα για την παιδεία. Πώς θέλουμε να δαπανώνται αυτά? Να δαπανώνται με τρόπο που άλλος έχει μπει με 1 στα 20, χωρίς να μπορέσει να αποφοιτήσει, ή ανοίγοντας και άλλους δρόμους, όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική εκπαίδευση, τεχνικά επαγγέλματα σε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά? Να το πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, τα επαγγέλματα σε τεράστια ζήτηση είναι οι προγραμματιστές, είναι αυτοί που κάνουν πληροφορική. Είναι αυτοί που κατασκευάζουν ιστοσελίδες. Μπορεί να πας σε ένα δημόσιο ΙΕΚ, λοιπόν, να σπουδάσεις για 2 χρόνια και να βγεις στην αγορά και ένα από αυτούς τους κλάδους που είναι σε τεράστια ζήτηση. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέως, σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εξώνεται το πτυχίο των κολεγίων με των πανελληνικών πανεπιστημίων. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, δεν είναι αυτό μια αδικία? Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει. Έχουμε ένα άρθρο 16 στο Σύνταγμα, το οποίο τι λέει? Λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να είναι μόνο δημόσια. Κακώς το έχουμε, κάτι γνώμη μου. Και είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη, που ξέρω εγώ τουλάχιστον, που έχει αυτό το μονοπόλιο στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Θα έπρεπε αυτό να αλλάξει, αν μη τι άλλο, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να ωφεληθούν όλοι, να βελτιωθούν όλες οι δομές, και δημόσιες και ιδιωτικές. Αλλά αυτό είναι το άρθρο που έχουμε. Αυτό το άρθρο 16 του Συντάγματος, λοιπόν, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται που δεν έχει αλλάξει, γιατί εμείς το είχαμε προτείνει πριν από μερικά χρόνια συνταγματική αναθεώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Αυτό το άρθρο υπαγορεύει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανώτατα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λένε. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι εκείνος ο οποίος, όταν ήταν η κυβέρνηση, και σωστά προχώρησε προκειμένου να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων αυτών των ιδιωτικών σχολών. Επαγγελματικά, όχι ακαδημαϊκά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που το έκανε. Απλά τώρα, απλά το αποσιωπά. Κυρία Υπουργέ, χτες πήγαινα τα παιδιά μου στο σχολείο και ακούγαν ένα απόσπασμα το πρωί για την αξιολόγηση που ξεκίνησε. Και μου είπανε ότι, και σας το λέω αλήθεια, δηλαδή η μεγάλη μου η κόρη που είναι τρίτη λυκείου, και μου λέει ότι αυτό είναι άδικο, δεν είναι σωστή αξιολόγηση. Γιατί να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός, να μην βάλουμε κι εμείς να αξιολογείται και από εμάς, και μόνο από τον διευθυντή του σχολείου, από το σύμβουλο εκπαίδευσης και από το σύμβουλο της επιστημονικής ευθύνης? Αν ένας καθηγητής, για παράδειγμα, μας φέρεται και μας κάνει bullying, θα το καλύψουν οι συνάδελφοί του. Εμείς δεν πρέπει να πούμε τη γνώμη μας? Ναι, μου φάνηκε λογικό. Ναι, έχει μια λογική αυτό. Να πω το εξής. Στη χώρα μας για 41 χρόνια, από το 1982, δεν έχει γίνει ποτέ ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών με οριζόντιο τρόπο. Δηλαδή καθολικά στους εκπαιδευτικούς.
εμείς τα τελευταία 7 χρόνια, 3-7 χρόνια, έχουμε πορευθεί σε τρεις φάσεις αξιολόγηση. Η πρώτη φάση είναι αξιολόγηση του σχολείου. Έγινε πέρσι από τη χρονιά, φέτος για δεύτερη χρονιά, μέσω αντιδράσεων. Το προχωρήσαμε όμως παρά τις αντιδράσεις. Δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πόσο καλό ή μη καλό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να ανιχνεύσεις ποιες είναι οι αδυναμίες για να τις βελτιώσεις. Και αυτό ξεκίνησε πέρσι, έχουμε πάει στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Τρίτο επίπεδο, η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών που δεν έχει γίνει 41 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για ένα ιδανικό σύστημα αξιολόγησης. Όλες τις βλέπουμε. Αλλά να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι για 40 χρόνια στη χώρα δεν αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί και επιτέλους ξεκινούν να αξιολογούνται, και αυτό είναι εργαλείο βελτίωσης. Να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να το τελειοποιήσουμε. Να συζητήσουμε για το πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Αλλά επιτέλους να γίνει η αξιολόγηση, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, που είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο βελτίωση των εκπαιδευτικών. Και θέλω να τονίσω ότι η αξιολόγηση, όπως έχει σχεδιαστεί, εστιάζει σε δύο άξονες. Αφενός το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή τα μαθηματικά που διδάσκεις είναι σωστά, είναι πλήρη, είναι ορθή η ανάλυση. Αυτό το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, δεν φτάνει να είσαι καλός επιστήμονας. Πρέπει και να έχεις παιδαγωγική επάρκεια, να είσαι παιδαγωγός. Διότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος μαθηματικός, αλλά να σου πετάνε σε είτε στην τάξη. Ή το παιδαγωγικό κλίμα να μην είναι το βέλτιστο. Άρα, μια αξιολόγηση η οποία εστιάζεται και στα δύο αυτά, πρέπει να δούμε και τα δύο, πρέπει να αξιολογήσουμε και τα δύο για να βελτιώσουμε τους εκπαιδευτικούς, να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και εν τέλει να βελτιωθεί συνολικά η παρεχόμενη εκπαίδευση που προσφέρουμε στα παιδιά μας. Με πολύ μεγάλη χαρά θα δούμε προτάσεις των παιδιών και το καθεξής. Να πω ότι δεν αφαιρθήκατε σε κάτι πολύ ειδικό για το bullying. Και μας απασχολεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το bullying, ξέρετε, δεν είναι μόνο το bullying, ο εκφοβισμός, συγγνώμη τώρα που είπα bullying. Μόνο, ξέρετε, ο λεκτικός, αλλά και ο τρόπος πιθανότατα προσεγγίζουν το παιδί. Ακριβώς. Φυσικά έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο για το σχολικό εκφοβισμό. Μία σημαντική καινοτομία είναι ότι τα παιδιά θα μπορούν να καταθέτουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά τέτοια. Σημαντικό. Να λοιπόν πώς ακούμε τα παιδιά, να λοιπόν πώς ερχόμαστε και δίνουμε επιπλέον κίνητρα προκειμένου τα παιδιά να τα οθήσουμε στο να μιλήσουν, να μοιραστούν κάτι που το αποσχολεί, είτε αφορά τα ίδια τα παιδιά, είτε ένα φίλο τους, είτε ένα μαθητή τους. Ναι. Είναι πολύ... Και καθηγητή προφανώς, έτσι δεν είναι. Και καθηγητή. Τα πάντα. Και πολύ σημαντικό. Κυρία Γραμμέως... Άρα μια πλατφόρμα που ο στόχος της είναι να οθήσει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να μιλήσουν περισσότερο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Κυρία Υπουργέ, θα πάω σε ερωτήσεις των ακροατών. Όση ώρα μιλάμε. Έχουν βροχηδόν τα μηνύματα. Είμαι στη διάθεση των ακροατών μας. Ναι, και αυτό για μας είναι πολύ, και για εσάς νομίζω είναι πολύ σημαντικό και θετικό. Λέει μια ακροάτρια, με 0,8 βαθμολογία μπορεί να αποφοιτήσει κάποιος από ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τότε γιατί όχι και από δημόσιο? Θέλετε να απαντήσετε στην ακροάτρια. Μα τι θα πει αυτό? Η κάθε δομή προφανώς και έχει τα κριτήρια της. Πιθανότητα δεν μπορεί να αποφοιτήσει. Κάποιος που έχει μπει με 0,8, αλλά δεν θα μπει πιθανότατα. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω πώς θα μπει με 0,8 στα 20. Μάλιστα. Τα περισσότερα μηνύματα πάντως είναι πολύτεκνοι αναπληρωτές και ασεπίτες. Ότι τους έχετε ξεχάσει, κύριε Γραμμέως. Τους έχετε ξεχάσει τους αναπληρωτές, πολύτεκνους αναπληρωτές. Αυτό ρωτούν. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που διόρισε μετά από 12 χρόνια. Από το 2008 μέχρι το 2020 δεν είχαν διοριστεί εκπαιδευτικοί στη δημόσια διοίκηση καθόλου. Από το 2008 μέχρι το 2020. Εμείς ήρθαμε και διορίσαμε σε 3 χρόνια 25.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, επενδύοντας πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό. Φέτος, η φετινή σχολική χρονιά, βρίσκει τα σχολεία μας με το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και μόνιμων, αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη αναπληρωτών. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι σιγά σιγά να φύγουμε από τη στρεβλή εφαρμογή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού και να πάμε σε ένα καθεστώς όπου ο αναπληρωτής θα κάνει αυτό που λέει η λέξη. Θα αναπληρώνει δηλαδή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ασθένειας, εγκυμοσύνης και το καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε κάνει αυτούς τους διορισμούς και θα συνεχίσουμε, προφανώς εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί εκ νέου, μας τιμήσει εκ νέου με την ψήφο του. Ο στόχος της επόμενης τετραετίας είναι να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο και σε αυτό, αλλά και σε καλύτερους μισθούς. Αν η πρώτη τετραετία είχε εστιάσει πάρα πολύ σε μείωση φόρων, η δεύτερη τετραετία, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο στόχος είναι να εστιάσει σε καλύτερες αποδοχές, υψηλότερες απολαβές και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, κατά κόρον δε στους εκπαιδευτικούς. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε. Πρέπει να τους αμύψουμε καλύτερα για τις υψηλότερες απαιτήσεις που έχουμε
στα εκπαιδευτικά μας, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ασεπίτες του 2008, όπως έτσι μας λένε, ασεπίτες του 2008 και γενικότερα. Εάν σχεδιάζεται νέο σύστημα, διορισμό στο δημόσιο για τους καθηγητές, ναι, και τι θα περιλαμβάνει, έχουμε, γιατί μιλήσει, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Υπουργέ. Έχουμε μιλήσει για ένα νέο σύστημα διορισμών στο δημόσιο για την επόμενη τετραετία. Ένα νέο σύστημα διορισμών με περισσότερα κριτήρια, θα λαμβάνει υπόψη περισσότερα κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια, θα είναι πιο απαιτητικό για την εισαγωγή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάντως αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι όταν υπάρχει κάτι αυτό προς δημοσιοποίηση, θα το συζητήσουμε εκτενώς με εκπροσώπους των φορέων. Κυρία Υπουργέ, έχουν έρθει 4 μηνύματα. Που εγώ δεν το ξέρω το θέμα, όμως θα σας το διαβάσω έτσι όπως το έχω καταλάβει. Λέει, το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που το είχε καταψηφίσει η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην αντιπολίτευση, τον εφαρμόζει 4 χρόνια για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Γιατί δεν τον έχει αλλάξει αφού τον έχει καταψηφίσει? Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι. Θα σας πω. Έχει να κάνει με τους διορισμούς. Όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να διορίσουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν διοριστεί για 12 χρόνια. Εάν είχαμε προχωρήσει τότε σε αλλαγή νόμου, θα είχαν καθυστερήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από χρόνο, για 2 χρόνια ίσως οι διορισμοί, γιατί θα έπρεπε να ετοιμαστεί ένα νέο σύστημα, να ψηφιστεί, να υλοποιηθεί, να ενσωματωθεί στη διαδικασία του ΑΣΕΠ και το καθεξής. Προτάξαμε την ανάγκη να διορίσουμε εκπαιδευτικούς. Επειδή ακριβώς δεν είχαν διοριστεί για 12 χρόνια, επειδή ακριβώς τα σχολεία μας, τα παιδιά μας είχαν τεράστιες ανάγκες από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και από τη μόνιμη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προχωρήσαμε σε διορισμούς και νομίζω ότι κάναμε καλά, διότι η χώρα είχε ανάγκη αυτούς τους 25.000 μόνιμους διορισμούς που κάναμε τα 3-7 χρόνια και τους κάναμε παρά τις τεράστιες ανάγκες που είχαμε και σε άλλους τομείς εξαιτίας της πανδημίας και ούτω καθεξής. Άρα διορισμοί το καλοκαίρι του 2023, ρωτάνε οι ακροατές, θα γίνουν? Θα εξαρτηθεί πότε θα γίνουν οι εκλογές. Η πρόθεσή μας είναι κάθε χρόνο να προχωράμε με στελέχωση των σχολείων μας. Από εκεί πέρα θα εξαρτηθεί πότε θα τελειώσει η δοκιμασία των εκλογών. Γιατί όπως ξέρετε, θα έχουμε πιθανότατα, όπως φαίνεται, θα έχουμε 2 φάσεις στην εκλογική διαδικασία με 2 αναμετρήσεις. Και συνεπώς θα εξαρτηθεί πότε θα τελειώσουν. Ναι. Με τους πολύτεκνους λέει ότι δεν απαντήσατε στο ερώτημα που σας θέσαμε για τους πολύτεκνους αναπληρωτές. Έχετε κάποια. Απάντησα. Ναι, έχω πει ότι. Απλώς για να ακούσουμε. Ναι, δεν ικανοποιεί. Προφανώς. Ναι, να ακούσουμε. Ικανοποιήθηκαν από την απάντηση. Εντάξει, okay. Θα λαμβάνουμε. Όχι, δεν είμαι σίγουρη. Θα λαμβάνουμε επιπλέον στοιχεία κοινωνικά υπόψη και στα κοινωνικά φυσικά περιλαμβάνονται και οι πολίτεκνοι με δεδομένο κιόλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό της χώρας. Για την τράπεζα, σαφής νομίζω. Είστε σαφής, ναι, απλώς γι' αυτό το διευκρινίσει. Η τράπεζα θεμάτων, είσαστε ικανοποιημένοι από το πώς λειτουργεί ή σκέπτεστε αργότερα να υπάρξει κάποια βελτίωση, αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουν έρθει μηνύματα τα οποία καταλαβαίνετε. Η τράπεζα θεμάτων είναι ένα μέτρο το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς? Όχι. Είναι ένα μέτρο, ένα εργαλείο στην εκπαίδευση που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς υιοθετήσαμε ένα τέτοιο σύστημα με 2 στόχους. Πρώτα απ' όλα, η Τράπεζα Θεμάτων βοηθάει στο να εξασφαλιστεί ελάχιστη κάλυψη της ύλης, να βεβαιωθούμε ότι από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, από την Αττική που μιλάμε εμείς σήμερα, μέχρι τη Θράκη, μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι τη Μυτιλίνη, θα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Άρα, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο είχε συζητηθεί πολύ. Πάρα πολλοί είχαν τρομάξει ότι θα επιφέρει μια φοβερή καταστροφή στην εκπαίδευση. Αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά. Είναι η τρίτη χρονιά εφαρμογή, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί είναι που έχει και σημασία, ξέρετε, η διάρκεια στην εκπαίδευση. Το λέω γιατί στη χώρα μας παραδοσιακά έχουμε συνηθίσει να έχουμε πάρα πολλές συναλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας. Εγώ είμαι πραγματικά ευγνώμων που ο Πρωθυπουργός μου έχει εμπιστευτεί από το χαρτοφυλάκιο για όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας, γιατί στην παιδεία οι αλλαγές θέλουν χρόνο. Θέλουν χρόνο να σχεδιαστούν, να νομοθετηθούν, να υλοποιηθούν. Το πούμε ένα παράδειγμα. Κάναμε μία αλλαγή στην αρχή της θητείας και έχουμε εισάγει για πρώτη φορά τα αγγλικά από το νηφιαγωγείο, στο δημόσιο νηφιαγωγείο. Αυτή η ρύθμιση, όταν την πρωτοφέραμε στη Βουλή, είχε πολύ μεγάλη αντίδραση. Γιατί το κάνουμε, ότι είμαστε ατζέντε των Αμερικανών, των Άγγλων. Γιατί το κάναμε εμείς? Γιατί να κάνουν αγγλικά μόνο τα παιδιά που πηγαίνουν στα ιδιωτικά νηφιαγωγεία? Γιατί μια οικογένεια που στέλνει το παιδί στο δημόσιο νηφιαγωγείο να πρέπει να πληρώσει 80 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ το μήνα για να κάνει αγγλικά? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η πρώτη χρονιά εφαρμογή ήταν δύσκολη, η δεύτερη πολύ καλύτερη.
στην τρίτη χρονιά εφαρμογής είναι από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί κάθε οικογένεια βλέπει το παιδί του να γυρνάει σπίτι και να λέει 30, 40, 50, 70 λέξεις αγγλικά. Σε πολλές περιπτώσεις λέει παραπάνω λέξεις αγγλικών από ότι ο γονιός. Αυτή είναι πρόοδος. Αυτό είναι ένα δημόσιο σχολείο, απαντώντας και τον κύριο Ηλιόπουλο, που προσφέρει περισσότερα εφόδια χωρίς να χρειάζεται οι γονείς να πληρώνουν παροχές εκπαιδευτικές εκτός σχολείου. Αυτό είναι ο στόχος. Ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά. Κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε με μία ερώτηση για τις πανελλαδικές. Κινδυνεύουν. Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με τις εκλογές αν πέσουν ανάμεσα. Λέμε ένα σενάριο, απολύτως. Ξέρετε. Κανένα απολύτως. Είναι όλα ρυθμισμένα. 1 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλήνιες, 6 πανελλαδικές. 1 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια και 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ανακοινωθεί για πρώτη φορά. Αυτό είναι αλήθεια. Από το Σεπτέμβριο σχεδόν, αν δεν κάνω λάθος. Από το Σεπτέμβριο, από σεβασμό στους υποψηφίους, στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και όχι αυτό. Αλλά νομοθετήσαμε την υποχρέωση για την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνουν οι πανελλαδικές τρεις και δύο και τρεις εβδομάδες και τις πανελλαδικές. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Γι' αυτό και το αλλάξαμε. Από σεβασμό λοιπόν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι πανελλαδικές λοιπόν είναι να γίνουν το μήνα Ιούνιο. Προφανώς όλα αυτά είχαν συζητηθεί σε ύψιστο επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός ήξερα από πέρσι, ξέρουμε όλοι από πέρσι, το είχαμε προγραμματίσει όλοι μαζί να γίνουν έτσι πανελλαδικές. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία οποιαδήποτε σχετικά με τις πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές θα προχωρήσουν κανονικά. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Ήταν η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.